είναι ένα σημαντικό βήμα. Τόσο απλό, τόσο εύκολο, τόσο φτηνό για, για τις υπηρεσίες που προσφέρει, και όμως φτάσαμε στις αρχές του 19 για να το αποκτήσουμε. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος και συγκινημένος, γιατί συνεχίζουμε μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε με όλη αυτή την παροχή, όλη αυτή την υποδομή που δημιουργήσαμε για τις παραλίες, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, που μας δίνει μια πρωτιά στην Ελλάδα και ίσως από τα πιο φιλικά σε αμαία μέρη στον κόσμο. Και ολοκληρώνεται, δεν ολοκληρώνομαι, γιατί ο Σκούπουρας δεν σταματάει, δεν σταματάει ποτέ. Γι' αυτό και αυτό και με συγκινεί και με ευχαριστεί ιδιαίτερα. Φτάνουμε σε αυτό το σημείο λοιπόν να δημιουργούμε προϋποθέσεις ώστε η πισίνα του ΕΑΚ να είναι προσβάσιμη σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Χωρίς εκείνη την ταπεινωτική προσπάθεια των συγγενών και των λοιπά να βάλουν το παιδί ή τον μεγάλο στην πισίνα, με ένα πολύ φιλικό, τέλειο θα έλεγα εξοπλισμό που δίνει τη δυνατότητα να χαρούν οι άνθρωποι αυτή την απελευθέρωση του νερού. Είναι σημαντική στιγμή. Νομίζω ότι πραγματικά όμως η κοινωνική πρόνοια στα 5 χρόνια της Δημοτικής Αρχής σίγουρα μας έδωσε έτσι πάρα πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και μάλιστα κατέταξε την Κέρκυρα στις πιο υψηλές θέσεις φιλικές για άτομα με αναπηρία. Αυτό είναι γεγονός. Όταν εκλεγήκαμε, αν θυμάστε, βάλαμε στην πρώτη προτεραιότητα την κοινωνική πολιτική. Και νομίζω ότι ευτυχήσαμε να το δούμε αυτό και από τις επιλογές τις δικές μου όσον αφορά την αντιδημαρχία της κοινωνικής πολιτικής με τον Ανδρέα, αλλά και γενικότερα τη συνέπεια και την προσπάθεια που καταβάλαμε σε σχέση με αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό έργο. Είμαι και τις δύο πισίνες πλέον του ΕΑΚ, και τη μικρή και τη μεγάλη. Η μεγάλη, να πούμε ότι ήταν απαγορευτική για άτομα με κινητικές δυσκολίες και κινητικές αναπηρίες. Δεν αφορά όμως μόνο αυτούς, αφορά και ανθρώπους που βρίσκονται στο στάδιο της αποκατάστασης μετά από ένα σοβαρό τραυματισμό. Μπορούν πλέον να χρησιμοποιήσουν αυτό το υπερσύγχρονο μηχανισμό. Είναι ένα από τα καλύτερα pull lifts στον κόσμο και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που το φέραμε σήμερα, το παρουσιάσαμε. Θα βρίσκεται εδώ στο ΕΑΚ και θα χρησιμοποιηθεί από όποιον πραγματικά το επιθυμεί ή το έχει ανάγκη. Είμαστε από τους λίγους Δήμους στην Ελλάδα που έχουμε αυτό το υπερσύγχρονο σύστημα και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, και ο Δήμαρχος και εγώ και οι αναπηρικοί σύλλογοι, που πραγματικά μπορούμε και η πισίνα πλέον είναι προσβάσιμη. Μέρος της Συνομοσπονδίας των Ατόμων Αναπηρίας, σήμερα βρισκόμενος εδώ εκπροσωπώντας την, νιώθω πολύ πολύ χαρούμενος, διότι γίνεται η πισίνα προσβάσιμη. Είναι ένα κοινωνικό αγαθό για τα άτομα με κινητικές δυσκολίες και προβλήματα. Πάρα πολύ σημαντικό, διότι δεν είναι μόνο για αυτά η πρόσβαση στον αθλητισμό, είναι ένα πολύ μεγαλύτερο αγαθό ότι έχουν την δυνατότητα πλέον να σταθεροποιήσουν ή ακόμα και να βελτιώσουν την κινητικότητά τους, διότι το κολύμπι, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, είναι μια από τις πιο άριστες φυσιοθεραπείες για τα άτομα με κινητική αναπηρία. Εκφράζω τα συγχαρητήρια μου τόσο στο Δήμαρχο Κέρκυρας κύριο Νικολούζο, που όλες τις εισηγήσεις και τα ζητήματα που έχουμε θέσει γίνονται δεκτά, όσο και στον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, τον κύριο Σκούπουρα, για αυτή την προσπάθεια, επιβιώντας και ο ίδιος την παλαιότερη προσπάθεια που έχουμε δημιουργήσει στην αυτοδιοίκηση, που σε αυτά τα σημαντικά κέντρα λήψη αποφάσεων και για τα άτομα αναπηρία, όταν συμμετέχει ένας εκπρόσωπος του αναπηρικού κινήματος, πραγματικά γίνονται πιο ευαίσθητα αυτά τα όργανα και πολύ πιο αποδοτικά στα θέματα της αναπηρίας. Ο αποκλεισμός σήμερα και ο ρατσισμός με αυτές τις πράξεις είναι εκτός και από το κολυμπητήριο, αλλά και σε πολλές άλλες εκφάσεις της ζωής. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο και στον Αντιδήμαρχο, γιατί αυτό το μηχάνημα μας λύνει τα χέρια. Δεν μπορούσαν πολλοί αθλητές να μπουν
στη μεγάλη πισίνα, γιατί είναι βαριά τα παιδιά, χρειαζόμαστε 3 εθελοντές για να μπουν να βγουν στην πισίνα. Με αυτό μας έχουν λυθεί τα χέρια και ελπίζουμε να έρθουν και πολύ περισσότερα άτομα με αναπηρία σε εμάς. Πλέον είμαστε καλυμμένοι εδώ. Πραγματικά μια κίνηση που είναι αξιέπαινη από τη μεριά του Δήμου και του Αντιδημάρχου του κ. Σκούπουρα, που κάνει πολύ σοβαρή δουλειά μέσα από το Δήμο για την ευπαθή αυτή ομάδα που όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτό που πρέπει, αλλά δυστυχώς δεν το κάνουμε πάντα. Είναι μια κίνηση, είναι κάτι που έλειπε από το κολυμπητήριο, μαζί με αρκετά άλλα που λείπουν βέβαια και που πρέπει να γίνουν. Νομίζουμε ότι λύνει ένα πρόβλημα που το έχουν ανάγκη και με την παρουσίαση που είδαμε νωρίτερα εδώ. Είναι πράγματι μια προσπάθεια που, το λέω και πάλι, αξίζει.